Κρασάκι εσύ? Δύο σταγόνες, θείε μου, έτσι για να ευχηθώ, δεν πίνω. Εσύ δεν πίνεις? Πίνω. Από πότε? Που και που καμιά μπυρίτσα. Μπυρίτσα? Μη με κοιτάς εμένα, έξω τις πίνει με το Φίλιππο. Α, πείτε μου έτσι, ντε, με το Φίλιππο αλλάζει. Κοριτσάκι μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκα όταν άκουσα ότι ξαναβγαίνεις με το Φίλιππο. Α, είναι πολύ ωραίο αγόρι και ταιριάζουν. Δεν θες να ευχηθείς το γιο σου? Σκοτίστηκα κι εγώ. Λοιπόν, θυμάμαι μια άλλη πρόποση που πήγα να κάνω πέρυσι και μου έμεινε το χέρι ξερό. Άνοιξε το στόμα της η φρόσοκ. Ας μην θυμόμαστε τέτοια περιστατικά, Ανέστη μου. Έλαντε. Τι ωραίες εποχές κι αυτές. Αυτό βρήκες να πεις εσύ? Λοιπόν, το σπίτι μας κάνει μια καινούργια αρχή και μας θέλω όλους ενωμένους. Μωρό μου, να ζήσουμε και να ευτυχήσουμε. Παναγία μου, ο Θάνος! Ο ποιος? Τι θέλει εδώ αυτός? Κάτι δεν πάει καλά με τις προπόσεις μου. Τι να κάνω τώρα? Να το ανοίξω? Και το ρωτάς? Τόσο δρόμο έκανε ο άνθρωπος. Και μια και κατηγορηθήκαμε για προβλέψιμη, ας γίνουμε και λίγο απρόβλεπτοι. Καθίστε όλοι κάτω. Θα το αναλάβω εγώ. Εξαφανίσου αυτή τη στιγμή. Στο πω ότι μπορώ να κάνω τη μεγαλύτερη τρέλα για σένα. Καλησπέρα. Όλοι καλά? Καλά. Αν ρωτάς για μένα, χάλια ήμουνα. Αλλά τώρα να. Άλλαξε η διάθεση. Για ρώτα και τους υπόλοιπους. Πώς είναι ο θείουλης μου, γιατρέ? Είναι σοβαρά? Αχ, ξινό του βγήκε το φαΐ. Έχει χτυπήσει και πίσω στο κεφάλι, έτσι όπως έπεσε από την καρέκλα. Εντάξει, το είδα. Δεν είναι σοβαρό. Ανέστη, κάνε μου τη χάρη να μην σκέφτεσαι τίποτα. Η μεγάλη έχει κολλήσει στο 20, θα πάθουμε χειρότερη ζημιά. Τι να μην σκέφτομαι, Απόστολε? Τι να μην σκέφτομαι? Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη που ήρθα έτσι απρόσκλητος. Καλά έκανε, Θάνο μου. Μας έχει φάει πλήξη. Δεν ξέρουμε πώς να περάσει η ώρα μας. Ναι, καλέ, είχε πέσει μούγκα. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά? Χλωεράφτω. Μπορείς να μου πεις τι ήρθες να κάνεις εδώ? Ίσως μια τρέλα. Ίσως μια μεγάλη ανοησία, δεν ξέρω. Πάντως από τη στιγμή που ήρθα δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Κατάλαβα ότι σε χάνω. Και σκέφτηκα ότι πρέπει να σου δείξω πόσο πολύ. Πόσο? Έχω καταλάβει εδώ και καιρό πόσο επιπόλαιος είσαι. Και αν νομίζω ότι με αυτό που έκανες απέδειξες κάτι, είσαι πολύ γελασμένος. Καλά ήρθες μέσα στο ίδιο μου το σπίτι να μου πεις τι, ε? Να σου πω κάτι που έπρεπε να πω εδώ και καιρό. Και να μην κρύβομαι. Φρόσο, θυμάστε μήπως εκείνο το πρωί που σου ζήτησα να μου ανοίξεις? Μη με ανακατεύεις. Όχι, δεν θυμάμαι τίποτα. Πρωί? Χαράματα. Ότι πρέπει να μιλήσω στον πατέρα της, αυτό δεν μου είπες? Που άνοιξες εσύ να μπει σπίτι Χαράματα? Όχι να μπει, να βγει. Τι? Εδώ έχει μείνει. Τι να άσχετη κάνεις? Εσύ δεν τον έφερνες στο σπίτι όταν ήταν άρρωστη η Μαρίζα? Εσύ απολογήσε τώρα. Το τι έκανα εγώ δική μου δουλειά. Θα με τρελάνετε όλοι εδώ μέσα! Ανέστη, σε παρακαλώ, σκέψου την υγεία σου. Κύριε Ποντίκη, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να φύγετε αυτή τη στιγμή. Αρκετά. Από το στόμα μου το πήρες το αρκετά, Μάγδα. Μόνο που δεν θα το έλεγα στο Θάνο, αλλά σε σένα. Λάρα, μήπως είναι λιγάκι προφητικό το ότι μαυροντήθηκες? Για δες πώς πάει να καταλήξει η βραδιά. Ανέστη, σε παρακαλώ, πάρε βαθιές αναπνοές. Βαθιές αναπνοές. 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 Η τέταρτη είναι αυτή. Η τρίτη. Σου έκανα δύο ηρεμιστικές. Και αυτή ήταν για την πίεση. Αφού δεν γίνεται να την ελέγξουμε αλλιώς. Και σε σένα δύο ηρεμιστικές έκανε. Είσαι καλύτερα, θεία Μάγδα? Φυτό είμαι. Αλλά μα ξανακούσω, θεία. Συγγνώμη. Θα περιμένω να κοιμηθείς και θα περάσω το πρωί να σας δω. Ανέστη, αλλού το μυαλό σου. Φύγε από τα γεγονότα. Αλλού. Πού αλλού, Απόστολε? Κοτεύει να διάσει το κεφάλι μου. Δεν τη βγάζω καθαρή απόψη.
Ξέρεις τι άκουσαν τα αυτιά μου, Απόστολε, ε? Αν δεν ξέρεις. Ειλικρινά δεν περίμενα να φτάσουν εδώ τα πράγματα. Αλλά στην προσπάθειά μου να ξανακερδίσω τη Μαρίζα... Ούτε στο λέω να τον άπαντα. Έτσι και πάθει τίποτα κακό ο πατέρας μου. Τώρα, το κακό που ήταν να πάθει ο πατέρας το έπαθε. Και πήγε και γυρεύοντας μάλιστα. Ας τον άνθρωπο να ολοκληρώσει. Πες παιδί μου. Λάρα, σε καθιστώ υπεύθυνη. Υπεύθυνη εμένα. Άλλη γνώμη είχες για μένα. Ανεύθυνη με ανέβαζες, ανεύθυνη με κατέβαζες. Να με λοιπόν. Σταματήστε. Ορίστε, κύριε Ποντίκη. Σας ακούμε. Αισθάνεστε κάπως καλύτερα? Ρε, άσε πως αισθάνομαι και μίλα. Τι θες? Ανέστη, δεν νομίζω ότι σου έχω δώσει τέτοια ανατροφή. Σκάσε και κάτσε κάτω. Θα μιλήσεις? Ναι. Έκανα ένα μεγάλο λάθος. Πρόδωσα το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Και το πληρώνω τώρα αυτό. Η ζωή μου χωρίς τη Μαρίζα δεν έχει νόημα. Αυτό να το σκεφτώσουν νωρίτερα. Έλα τώρα κι εσύ. Τι αξία είχε ένα σφάλμα μπρος του έρωτα το θαύμα. Πρόσω, τρέχα φέρε το γλυκό. Δίνουμε λόγο απόψε. Λόγο θα δώσουμε. Να δώσουμε κατάθεση στην ασφάλεια για αυτό που θα γίνει απόψε ευχαρίστως. Αλλά λόγο! Τα χάπια μου, πού είναι τα χάπια μου? Πού είναι τα χάπια μου? Τα χάπια. Τι έλεγα? Μήπως καλύτερα να πάρετε τα χάπια σας και μετά να συνεχίσω. Έστω. Μην πει ότι δεν τον νοιαστήκαμε. Άντε, δεν πας δίπλα να δεις τι κάνει ο πατέρας μου. Είσαι καλά. Είναι σαν να μου λες πίθα στα καζάνια της κόλασης. Έχω πει του Απόστολου να περάσει από εδώ πριν φύγει. Θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά αυτό που έκανα απόψε. Όχι στον διάολο που τον έχω στείλει και ακόμα παραπέρα. Αν το έκανε πάντως αυτό κάποιος άντρας για μένα, θα με έκανε σκλάβα του. Συγγνώμη, ρε Λάρα, έχεις καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης? Αστειεύεσαι. Δεν πρόσεξες τι κέρυες επεμβάσεις έκανα όταν τρέχανε τα γεγονότα? Με ακρίβεια χειρουργού. Κοίτα πως τον φροντίζει η γυναίκα του, ε. Και ξέρεις για ποιο πράγμα ανησυχεί από μέσα της? Αν ομιγέννητο πάθει κάτι τώρα ο άντρας μου ή μπάζα μου. Λάρα, είσαι τόσο ανέστητη. Ανέστη, μη βάζεις την υγεία σου σε τέτοια δοκιμασία. Πες του να φύγει και πάμε πάνω να ξαπλώσεις. Και να αφήσω τέτοιο κελεπούρι που μας έκατσε. Σας ακούμε, κύριε. Λοιπόν, τι σας έλεγα? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πασπάτη. Έκρινα ότι η συμπεριφορά μου δεν είναι σωστή. Ούτε απέναντί σας, ούτε απέναντι στον άνθρωπο που θέλω να υπάρχει στη ζωή μου. Με τη Μαρίζα κρυβόμασταν και ήμασταν εγκληματίες. Κρυβόμασταν γιατί δεν γινόταν αλλιώς, κύριε Ποντίκη. Από τη μία η Μάγδα, που έχει δίκιο ο πατέρας μου να αντιδρά. Από την άλλη η Αθηνά, η Μαρία. Ποια Μάγδα, η θεία? Η θεία σου, Χλώη μου, η θεία. Απόψε θα βγουν όλα στη φόρα. Πες και για το πέσιμο που σου έκανε στο σχολείο η Μαγδούλα. Εγώ? Έχουμε κι άλλη Μάγδα. Τι πέσιμο, καλέ. Η θεία μου έναν άντρα αγάπησε. Ορίστε. Όχι, συγγνώμη. Άλλον ήθελα να δείξω. Μίλα, θεία. Σκάσε, Χλώη. Έχει χάρη που έσβησε η μάνα του το βίντεο και δεν έχω αποδείξει να σε καταγγείλω. Τι λέει? Τι λέω? Κοιμήσει όρθιο. Είχα βάλει κρυφές κάμερες στο γραφείο της. Την έγραψα που τρέχανε τα σάλια της με το ποντίκι. Μήπως ήθελε να τον καλοπιάσει για να προσέξει τους μαθητές? Όταν καλοπιάνει η θεία σου, Χλώη μου, βάζει το χέρι πολύ βαθιά. Πες που σε κάλεσε να πάτε για μπάτσελορ οι δυο σας. Είχε κλείσει σουίτα σε ξενοδοχείο για δύο. Το ένα και το δύο. Μα λόγα. Ανέστη είναι όλα ψέματα. Το μίσος της για μένα. Σαν τα Ιμαλάια. Πες, λέω ψέματα. Λάρα, για άλλο λόγο έχω έρθει εδώ. Πιάσ' το απαλού και μετά καταλήγεις εκεί που θέλει. Δόξα τω Θεώ. Κοιμήθηκε. Αν κάνει ανήσυχο ύπνο, γιατρέ. Αποκλείεται. Οι ηρεμιστικές θα τον πάνε καλά μέχρι το πρωί. Όταν ξυπνήσει, δώστε του το χάπι που άφησα στο κομωδίνο. Και πολύ νωρίς το πρωί θα είμαι κι εγώ εδώ. Καληνύχτα, Μάγδα. Καληνύχτα, Απόστολε. Να μιλήσω ελεύθερα. Κουβέντα. Άχνα. Δεν μπορώ με αυτά που είδα τα μανάκια μου απόψε. Τι φοβάσαι? Κοιμάται ο ντρούλι σου. Όχι ότι είχε ξυπνήσει και ποτέ. Θα σκάσεις? Τι θα κάνω? Έχει δύο άντρες να την παρακαλάνει η Μαριζούλα και δεν θα σκάσω. Έχω σκάσει ήδη. Τι έγινε, γιατρέ? Εντάξει. Τι εντάξει, βρελάρα? Πήγατε να τον πεθάνετε τον άνθρωπο. Άλλο ένα τέτοιο. Τέτοιο αποκλείεται. Μόνο μια φορά συμβαίνουν αυτά. Γιατρέ, πέστε μου, πρέπει να ανησυχούμε. Όχι, αλλά θέλω να προσέχετε. Τ' ακούς? Τι τ' ακούς?
Περίμενε. Απόστολε στο καλό. Στη Φρόσο που σε περιμένει κάτω, πες της όλα μια χαρά. Μην έχω για την κρίνια της. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι τ' ακούς? Δεν μας έφτανε ο άλλος. Είχαμε και σένα να ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Μου ήρθε να σε σκοτώσω και τους δύο. Λέγε, τώρα που βρήκαμε παπά, σε κάλεσε ή δεν σε κάλεσε σε μπάτσελορ για δύο? Δεν θα με αφήσει να πω αυτό που θέλω. Σταματήστε όλοι. Φύγε αυτή τη στιγμή, αμέσως. Δεν ξέρω πώς σου καρφώθηκε αυτή η ανοησία, αλλά αν περιμένεις να δεις τι έχεις πετύχει. Τουλάχιστον δεν θα έχω να κρύβομαι πια για τίποτα. Να μου πετάει μπιχτές η Μάγδα και να κάνω ότι δεν ακούω. Να σε βλέπω να τραβιέσαι με τον Φίλιππο. Α, μπουρέκινε το γιαβράκι μου, κύριε καθηγητά, δεν έχετε δίκιο. Ο Φίλιππος είναι πάρα πολύ. Κάσε εσύ. Πες και το άλλο που σου είπε η Μάγδα. Ένα-ένα τα λέω. Λάρα, σταμάτα. Μία γυναίκα αγάπησα στη ζωή μου. Εσένα. Και θέλω να το ξέρουν όλοι αυτό. Το κρυφτό και τα άλλα τα κολπάκια να μην το μάθει ο πατέρας σου, να μην το μάθει ένας και άλλος κομμένα. Κάνε τώρα ένα διαλυματάκι και πιάσε λίγο και τη Μάγδα. Έλα να γιάσει το στόμα σου. Χαραμίσαμε τη ζωή μας και την αγάπη μας για να κρυβόμαστε από τον ένα και τον άλλον. Συνέχεια με την ψυχή στο στόμα. Τι πάει να πει ότι ήμουν με τη Μάγδα παλιά? Και. Μόνο τη Μάγδα σε συμφέρει να θυμάσαι. Ναι, μόνο. Οι άλλες δεν μετράνε. Δεν ήμουν εγώ. Αλλά ένα πτώμα που προσπαθεί από κάπου να πιαστεί. Χερούλια ήταν οι άλλες, Μαρίζα μου. Χειρολαβές. Το κουμπόρι που είχε ο πατέρας μου. Ένα παλιό από τον πρώτο παγκόσμιο. Ανέστη μου, τα λέει σωστά ο Θάνος. Ξω από το σπίτι μου, καθήκη! Όσο ζω εγώ! Τι άντρας. Εξω, τρισάθλιε! Εξω πάλι! Κοίτα τώρα που δεν θα προλάβουμε το γλυκό. Όλο νερό, λίγο νερό, λίγο. Και δεν μ' αρέσει αυτό. Κανένα νέο έχουμε? Όχι, τίποτα ακόμα. Η Άσπα πού είναι? Ξάπλωσε και την πήρε ύπνος. Εσύ γιατί πας συνέχεια μέσα? Τον έπιασε καούρα τον Κοσμά από το πολύ γιαούρτι. Πες του να έρθει να ανοίξει καμιά βόλτα εδώ να χωνέψει. Καλή σε καλά. Και αν ανοίξει η πόρτα και μπει ο Θάνος. Πάντως έχω καλό προαίσθημα. Γιατί είναι καλή? Για ποια άλλη? Είμαι σίγουρη ότι ο Πασπάτης θα εκτιμήσει την πράξη του Θάνου μου. Σαν να το βλέπω μπροστά μου. Άντε στην υγειά μας, Ανέστη μου. Να ζήσουμε, αγάπη μου. Θάνο. Θάνο! Κύριε Πασπάτη, καλησπέρα. Δεν πιστεύω να ενοχλώ. Τι να πω, η σχέση μας, κύριε καθηγητά, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι κάπως... Είναι κάπως, δεν είναι? Μπαμπά, άφησε το να μιλήσει. Μα πώς, αφού είναι κάπως... Κύριε Πασπάτη, είναι κάπως και είναι κάπως. Λάρα, η μητέρα μου περιμένει μια συγγνώμη από σένα. Άντε να τα βρείτε, είναι κρίμα. Εντάξει, Θάνο μου, μόλις τελειώσω το φαγητό θα την πάρω. Τέλειωσε από το μπαντζή στο σπίτι τους? Όχι ακόμα. Η μάνα μου μένει με μένα και ο κύριος Κοσμάς στο μαγαζί. Είναι βέβαιο αυτό που σου λέω? Μπορώ να μάθω το λόγο της επίσκεψής σας, κύριε καθηγητά? Τώρα πώς να το πω, γιατί... Πού να αρχίσω, είναι κάπως. Να! Το έλεγα εγώ. Είναι κάπως. Μην τον μπλέξουμε τώρα. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Πώς θα σας φαινόταν, κύριε Πασπάτη, να γίνω γαμπρός σας? Γαμπρός μου? Δικός μου γαμπρός? Άντρας της κόρης μου? Της κόρης της μονάκριβης? Τι άλλο? Και άπαξ. Και άπαξ και έρθουμε και σε συμφωνία. Το σχολείο περνάει σε μένα, ε. Λοιπόν, από αύριο, πρόεδρος. Διευθύνων σύμβουλος. Και άγκορμαν. Πώς το είπες αυτό? Με τόση φορά που πήρες, τι να σου πω. Πρόσεξε, γιατί αυτοί οι μαζεμένοι τίτλοι τελευταία δεν τραβάνε.
Μη μας βγάλεις την ψυχή, πες τα με τη μία. Θα δείξει. Θα μου το πληρώσεις αυτό. Έτσι και πάθει κάτι ο πατέρας μου. Ναι. Συγγνώμη, είδα φως κάτω από την πόρτα. Θες λιγάκι παρεούλα? Έλα, κάτσε. Πώς είσαι? Κάτι κατάλαβα απόψε με αυτά που γίνανε. Τι κατάλαβες, ρε Χλόη? Ένα, για το λόγο που εσύ και η Θεία Μάγδα ξέρεις. Ρε Μαριζάκη μου, φοβερά πράγματα. Δεν λέω, συμπαθητικούλης ο καθηγητής και φαίνεται να σε αγαπάει. Αλλά τα γόρι σου... Ο Φίλιππος. Ναι, δεν συγκρίνεται, καμία σχέση. Με συγχωρείς κιόλας που λέω τη γνώμη μου, ε. Άστο, βρε Χλόη. Ο πατέρας μου πώς είναι, πήγες να τον δεις? Να πάω κι εγώ? Μην πας, τώρα έφυγα, κοιμάται. Τρεις ενέσεις το έκανε ο γιατρός. Αχ, πώς τα έχετε πλέξει έτσι εσείς εδώ κάτω? Άκου τώρα, εσύ και η Θεία Μάγδα κάποτε... Αχ, ανατριχιάζω και μόνο που το σκέφτομαι. Κοντεύει μία, δεν θα κοιμηθείς? Αργότερα. Πώς νιώθεις, Θάνο μου? Ίσως και να τα έκανα χειρότερα. Τώρα θα μου πεις πόσο χειρότερα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα από εκεί που ήταν, έλα. Εγώ τα είπα και ξαλάφρωσα. Δεν έχω να φοβάμαι τίποτα πια. Άρα δηλαδή, τα χειρότερα τελειώσανε. Μόνο τα καλύτερα να περιμένουμε από αύριο. Θα δείξει. Το Φίλιππο, Μαρίζα μου, το Φίλιππο και τα μάτια σου. Καλά, καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Μια γυναίκα αγάπησα στη ζωή μου. Εσένα. Και θέλω να το ξέρουν όλοι αυτό. Τη μέρα στο σπίτι του και δεν πρόλαβε να χαρεί το πουλάκι μου. Κόλπος του ήρθε. Από τον εγωισμό που κουβαλάει. Αντί να υποκληθεί μπροστά στο μεγαλείο του έρωτα, να φερθεί κι αυτό σαν άντρας. Άλλο σαν άντρας, άλλο σαν πατέρας. Υπάρχει διαφορά. Τον καταλαβαίνω και το Θάνο, αλλά εγώ τον Ανέστη μεγάλωσα σαν παιδί μου. Να το μεγάλωνες με σωστές βάσεις. Πάνω και πρώτα απ' όλα ο έρωτας. Αλλά. Από την υπαριθμόν έναν έραστη της οικουμένης, τι να περιμένεις? Πώς τον είδες, Απόστολε? Καλύτερα πάει. Αν μάθει να διαχειρίζεται το θυμό του, θα βελτιωθεί κι άλλο. Από εσάς θέλω να μην αναφερθείτε καθόλου στο χθεσινό γεγονός. Σαν να μην έγινε. Μην το κουνήσεις από εδώ σήμερα. Άκουσες τι είπε ο γιατρός. Ξεκούραση. Μαγδά, αυτό που πέταξε η μάνα μου για σένα και τον Ποντί... Ο Απόστολος ήταν σαφής, νομίζω. Το χθες το σβήνουμε. Τώρα, αν θες να πούμε κάτι τελευταίο. Κρίμα να τη σβηστεί το βίντεο της γυναίκας, βρε αγάπη μου. Τόσο κόπο έκανε να το γράψει. Αλλά κι εγώ τι νομίζεις ότι κάνω όλη μέρα στο σχολείο? Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Σου μοιάζω να αστειεύομαι? Όλη μέρα κυλιέμαι στα πατώματα με το Ποντίκι. Να θυμηθώ να πάρω και ένα στρώμα, έχω πιαστεί. Μάγδα. Θα περίμενα να έχεις εμπιστοσύνη στη γυναίκα που παντρεύτηκες. Καλά, καλά, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν λέω. Καλό είναι να έχεις υποψίες. Βοηθάνε. Σε τι βοηθάνε? Στον τρόπο που πρέπει να με διεκδικεί συνέχεια. Δεν παντρευτήκαμε για να δέσουμε το γάιδαρό μας. Αλλά να υποψιάζεις ότι δοκιμάζω ξαναζεσταμένο φαγητό με το Ποντίκι, πάει πολύ. Ελπίζω να κατάλαβες ότι αυτός φεύγει σήμερα από το σχολείο.
Με όποιο κόστος, το συμβόλαιό του λύγει σε 3 χρόνια. Με όποιο κόστος. Τον πληρώνω και τον στέλνω στο διάολο μια για πάντα. Εντάξει. Ό,τι πεις. Είσαι έτοιμη? Θα πάρω τη Χλόη μαζί μου στο σχολείο. Θες να έρθεις κι εσύ? Θα με φέρει ο Φίλιππος. Η συμβουλή του γιατρού είναι να μην μιλάμε στον πατέρα σου καθόλου για αυτό που έγινε χθες. Θα πρότεινα να ακολουθήσουμε κι εμείς την ίδια συμβουλή. Κινδυνεύουμε κι εμείς. Εμείς οι δύο ειδικά πολύ. Και αν φτιάξουμε τη σχέση μας καλύτερη και υποκύψεις τα παρακάλια του Θάνου, θα έχουμε να λέμε πολλά μεταξύ μας. Όπως? Πώς. Εμείς οι δύο ζήσαμε τις ίδιες ιδιαίτερες στιγμές με τον ίδιο άντρα. Δεν θα κρατηθώ να μην σε ρωτήσω κάτι πιο πικάντικο? Είσαι χυδαία. Δεν είμαι. Απλά στο βάζω σαν εργασία στο ταλαιπωρημένο μυαλουδάκι σου. Η γυναίκα του πατέρα σου κι εσύ έχετε κάτι κοινό. Αυτό δεν παραγράφεται με τίποτα. Η θεία Μάγδα κατέβηκε. Στον Άβη, τηλεφωνήσανε και ρωτάνε γιατί άργησε. Εδώ είμαι, έρχομαι. Κατέβα στο αυτοκίνητο να με περιμένεις. Πίσω μου σε έχω. Πίσω σου. Όπως είδες, είμαι πιο καπάτσα από σένα. Ή συμβιβάζεσαι και τα πάμε μια χαρά, ή σου ανοίγω τον τάφο και σε ρίχνω μέσα. Ζωντανή. Τι προτιμάς? Το να σε ρίξω πρώτη εγώ στον τάφο, το αποκλείς? Με 1 εκατομμύριο υπογραφές. Χθες είχες την τελευταία ευκαιρία να μου κάνεις ζημιά. Και όπως είδες, την έχασες. Άρα. Είσαι σίγουρη πως ήταν η τελευταία? Αν υπολογίσουμε το προσδόκιμο ζωής για κάτι μαυσολίες σαν και σένα, λες να σου μένει πολύ καιρό ακόμα. Πόσες ευκαιρίες θες? Την καλημέρα μου, πεθερούλα μου. Συγγνώμη που δεν σε πίστεψα. Τώρα. Ναι. Καλημέρα, Φιλιππέ, ο πατέρας Μαρίζας είμαι. Απ' έξω είσαι? Α, περιμένεις τη Μαρίζα? Όχι, όχι, δεν σε θέλω τώρα. Πήγαινα στο σχολείο και μετά, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Όχι, δεν θα είμαι στο γραφείο, θα μείνω στο σπίτι. Θα έρθεις μετά? Λίγο. Κάνει πρόβα για τον υφετικό. Τι, σοβαρά? Προχθές ο Ραβόνας και στο καπάκι ο γάμος. Έτσι φαίνεται. Την άκτα χθες πρόδωκε στη μάνα της ότι γνώρισε, λέει, ένα πολύ καλό παιδί, ψηλό, όμορφο και τη Ραβονιά χτέει το σύνερ. Δεν ξέρω. Για σένα τα λέει, Γαζούλη. Τι για μένα, αφού την ώρα που τα έλεγε τη ρώτησα πια και εκείνη μου λέει, ας το πω μετά, ας το πω μετά. Και δεν σου είπε? Όχι. Μόλις έρχεσαι το τηλέφωνο, με έριξε στο κρεβάτι και ξεχασνό μου. Και αυτό τι είναι, Βρεμένιο? Από το κοτόπουλο το βρήκαμε μέσα. Μια από τις γυροβολίες, πολύ ωραία να παίρνετε κι εσείς. Και βρήκαμε και ένα βραχιολάκι, στο δικό μου πιάτο. Και? Τίποτα, δεν χώρωσε σε μένα και τότε θα τη φρόσω. Απόψε θα πάρω μεγαλύτερο κοτόπουλο. Το ενός σκυλού έχουν γυναικεία νούμερα, απόψε θα πάρουμε 2 κιλά. Αδερφέ, και τους τείχους με αυτό τους κάνουνε. Μου είπε, λέει, να κάνω αναγνωστήριο και τουαλέτες όλα. Αφού σου είπε όλα. Δεν έχω προσέξει τι σου γίνεται όταν έρχεται στο σπίτι και τους κάνει, αλλά νομίζω ότι με αυτό τους φουγκαρίζει. Οκ. Okay.
κύριο Ποντίκη και πείτε του να έρθει στο γραφείο μου αμέσως. Στον Ανέστη πας? Έτσι λέω. Πάω να δω πώς είναι. Με συμβουλεύεις? Να έρθω κι εγώ. Αν υποσχεθείς ότι δεν θα πεις τίποτα που να τον ταράξει. Για τα χτεσινά, ούτε για αστείο. Περίμενε, έρχομαι. Πρόσεξε, κακομοίρα μου. Το παραμικρό. Ούτε λέξη που να θυμίζει τι έγινε χτες. Ούτε λέξη. Ακύρωσέ μου όλα τα ραντεβού για σήμερα και πάρε με να μου πεις ποιοι με ζητήσανε, εντάξει? Ανέστη μου, τι θέλεις να σου μαγειρέψω σήμερα? Θέλεις σουφλέ ή κοκκινιστό? Έχω πάρει ένα ωραίο κομμάτι από ποντίκι. Τολμάς και αναφέρεις αυτό το όνομα μπροστά μου? Τι είπα? Το είδα κι εγώ. Καλημέρα, γιέ μου. Ναι, ναι, κοκκινιστό να το κάνεις. Χθες βράδυ που κύλησε τόσο ήρεμα η βραδιά, είχαμε λεμονάτο. Ένα κοκκινιστούλι σήμερα. Κύλησε ήσυχα η βραδιά και σήμερα θα φάμε ποντίκι. Λουκούμι θα στο κάνω. Το ποντίκι. Έχετε επίγνωση ότι κρατιέμαι με χάπια και ενέσεις ή θέλετε να με ξαποστείλετε μια ώρα αρχίτερα? Μην ξανακούσω για ποντίκι σε αυτό το σπίτι. Άκου τι συνειρμό έκανε. Ποντίκι, Ανέστη μου, είναι εκείνο το μέρος του μασκαριού. Μη μιλάς εσύ. Από σένα δεν θέλω να ακούσω κουβέντα. Ακαρδιμάνα. Με βλέπεις χθες το βράδυ να χαροπαλεύω και το μόνο που σένα είναι πώς θα μου διαλύσει τον γάμο. Πότε έγινε αυτό? Αντιλήθηκες εσύ κάτι από αυτό που λέει? Ούτε κατά διάνοια. Φάγαμε, ήπιαμε και μετά στα κρεβάτια μας. Ανέστη μου, πού τα είδες και πού τα άκουσες εσύ αυτά? Πού τα είδα και πού τα άκουσα? Μέχρι το τρία να έχετε περάσει και οι δύο έξω! Ένα! Τι το ήθελα κι εγώ το κοκκινιστό? Το κοκκινιστό φταίει ή το κρέας? Τόσα μέρη έχει το μοσκάρι. Πήγες και έπεσες πάνω στο απαγορευμένο. Απαγορευμένο το ποντίκι? Το πιο μαλακό είναι. Μ' άρεσε που μου έλεγες εμένα να προσέχω. Και εσύ μόλις άνοιξες το στόμα σου. Πώς την έπαθα έτσι? Σπάλα θα παίρνω από εδώ και μπρος. Ποντίκι θα παίρνεις και θα το βαφτίσεις σπάλα. Δεν το ήξερα να πέσουμε στα σκληρά επειδή έχει φάει κόλλημα ο Ανέστης. Τώρα που είπα σπάλα, να πάρω τη Δέσποινα. Μια συγγνώμη, τη χρωστάς. Χρωστάω και τίποτα άλλο. Της Μιχαλούς, από τότε που γεννήθηκες. Έλα, πάρε τη Δέσποινα και μετά να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε το άλλο. Όταν λες το άλλο, εννοείς τη Μαγδάλο? Κάτσε, δεν είμαι τόσο σίγουρη ακόμα. Την άκουσα βέβαια να λέει αυτά που έλεγε, αλλά δεν την άκουσα να παραδέχεται τίποτα. Ενώ από αυτά που την κατηγορείς. Α, δεν είναι δύσκολο. Ένα καυγαδάκι να μας κάτσει ακόμα και θα την κάνω να τα ξεράσει όλα. Πάει! Σας είπα να μου βρείτε τον κύριο Ποντίκη. Εδώ είμαι. Βρε. Ο ερωτευμένος Σέξπιρ. Πες μου λίγο γρήγορα τι θες, γιατί έχω μάθημα και πρέπει να ρίξω μια ματιά στην ύλη. Κάτσετε, βιαστικέ. Σε έχει τυφλώσει ο έρωτας και δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου? Καλημέρα. Αργήσει λίγο η Φρόσα και μου είπε να κάνω αναγνωστήριο και τουαλέτες. Τι σου είπε να καθαρίσεις η Φρόσα? Να το πω πιο αργά. Και καθαρά. Αναγνωστήριο και τουαλέτες. Το αναγνωστήριο το τέλειωσα. Και ήρθες εδώ για τις τουαλέτες? Mm. Βλέπεις να είναι τουαλέτες εδώ? Ρώτησα και μου είπανε προχώρα και θα τις καταλάβεις από τη μυρουδιά. Εκεί εδώ έξω κάτι μου μύρισε. Κάτι μου βρωμάει εδώ. Γεια σου, Φιλιππάκο. What's up, Μαριζάκι μου. Είμαι Music και ενημερώνομαι για να αλλάξω το ringtone μου. Α, το είπα στο Σπύρο και συμφώνησε να βαφτίσεις εσύ το κοριτσάκι μας. Λοιπόν, εγώ την κάνω, πάνω να δω τι με θέλει ο πατέρας σου. Πήγαινε και πάρε με. Είμαι περίεργη να μάθω. Ναι, να σου πω, άμα τα βρούμε στην πρίκα, δίνουμε χέρια επί τόπου, ε. Έλα ρε, Φίλιππε. Όχι, έλα ρε, εσύ. Με 1000 κεφάλια πρόβατα και 5000 λίρες. Δεν το συζητάω καθόλου, σε πείρα. Γεια σας. Έμαθες τι έγινε χτες σπίτι μου? Από τη μεριά του Θάνου, ναι. Ήμασταν στο σπίτι του. Σπίτι του? Ήσουν στο σπίτι του και δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να με ειδοποιήσεις? Έκανα ψηφοφορία στο chat για το όνομα της κόρης μου. Δεν μπορούσα να διακόψω. Είσαι σοβαρή? Ήξερες ότι θα έρθει ο Ποντίκης στο σπίτι και δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να με ειδοποιήσεις?
Ρεσιάσμα, θα το είχα προλάβει το κακό. Όχι! Εγώ έμαθα για το ποντίκι αφού είχε φτάσει στο σπίτι σου. Επίτηδες πρέπει να αργήσα να μου το πούνε, για να μην προλάβω να σε ειδοποιήσω. Πίσω από εδώ! Κάθαρο! Α, κομμάτι μου! Πού βρίσκομαι? Το κεφάλι μου! Το κεφάλι μου! Λοιπόν, άκου τα ονόματα. Τζούλια, Ρεγκίνα, Άσπα. Καλά, ψηφίστηκε και το δικό σου. Τρίτο ήρθε. Η ψηφοφορία είναι ακόμα ανοιχτή. Μαριζάκι μου, θα με ψηφίσεις κι εσύ? Σκέψου τι ωραία θα είναι να λένε και το κοριτσάκι μου Άσπα. Λοιπόν, θα ξαναμπω να δω αν είμαι ακόμα τρίτη. Με χτύπησε. Μου βάλεσε μπουνιά στο μάτι. Ποιος ρε Μένιο? Όπου χάλια είναι, να του βρούμε λίγο πάγο. Ποιος σε χτύπησε Μένιο? Δεν βλέπω καλά. Πονάω. Καλά στο πρόσωπο. Αλλά νομίζω ότι είχε αλλάξει και λίγο η ομιλία του. Μένιο. Έλα μου πείτε γιατί βρίσκομαι εδώ. Τι μου συμβαίνει? Άσπα. Περνάμε λίγο στον προθάλαμο γιατί ο διάολος που λέγεται Λάρα έχει πολλά ποδάρια. Ας το καλύτερα. Ούτως ή άλλως ξέρω τι θα μου πεις. Εδώ μείνε. Το κουδούνι χτύπησε για αυτούς που εργάζονται εδώ. Ξέρεις τι εντολή μου έδωσε ο Ανέστης? Υποψιάζομαι. Δηλαδή και ο Ανέστης να μην μου το έλεγε, θα το έκανα από μόνη μου. Και μόνο αυτό που είδα χτες το βράδυ μου ήταν αρκετό για να ιδιάσω. Δικαίωμά σου. Για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία ότι μίλησα. Απελευθερώθηκα. Τώρα αναπνέω αλλιώς. Το ότι θα φτάνεις σε αυτή την κατάδια να δώσεις ολόκληρη παράσταση για το τίποτα. Για το τίποτα. Τι κατάφερες? Η Μαρίζα ούτε να σε ξέρει. Η δουλειά σου αντίο. Μείνε λοιπόν με την ξαλαφρωμένη σου αναπνοή και καλή τύχη. Για 10 μέρες θα σε χρειαστώ ακόμα. Μέχρι να βρω αντικαταστάτη. Μένιο, άσχετα που έχει συνέλθει, έχει δώσει ένα λόγο και πρέπει να τον κρατήσει. Τι λόγο? Είσαι αραβωνιασμένο με τη Φρόσο. Ήσουν ευτυχισμένο, την αγαπούσε. Εγώ με τη Φρόσο? Ναι, βρε Χαζέ. Το κορίτσι κάνει όνειρα και αυτή τη στιγμή έχει πάει να κάνει πρόβα για τον υφικό τη. Πρόσεξε, μην τη καταστρέψει τη ζωή. Κορίτσι, Φρόσο? 1000 φορές με τη Λάρα παρά με. Κοίτα, μωρέ που θυμήθηκε ότι τώρα ζουν και αδύνατε. Λοιπόν, Μένιο, έτσι και τολμήσει να την αφήσει. Βρέσει. Εσεί έχετε. Έχετε ζευγαρώσει και μου έχεις πει ότι με καμία άλλη γυναίκα. Έχω ζευγαρώσει εγώ με τη Φρόσο και σας έλεγα ότι θα αυτοκτονήσω. Έτσι και είναι αλήθεια, αυτό θα αυτοκτονήσω. Προσέξτε τη λέτε γιατί μιλάω σοβαρά. Και σήμερα το πρωί ζευγαρώσατε. Εσύ μου το είπες πριν. Βλάκα. Καλά, έτσι και τολμήσει και αφήσει το Φροσάκι, θα το πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τάξη γιατί έχετε πει στο κουδούνι εδώ και πολλή ώρα. Εγώ δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Σιγά μην δω τα μούτρα του μετά τα χθεσινά. Θα το σκέφτεσαι πολύ ακόμα? Μια συγγνώμη, ναι, ρημάδα, πάρε και πες την. Και μόνο που σκέφτομαι την ικανοποίηση της Δέσποινας με πιάνει τρέλα. Αυτή θα μου ζητήσει συγγνώμη για το βίντεο που μου σβήσε ή θα με αντιμετωπίσει πάλι με ειρωνία? Άμα αρχίσει εσύ πρώτη τις συγγνώμες, τι θα κάνει και αυτή, θα φιλοτιμηθεί. Έλα, πάρε, πάρε. Γεια σου, Μαριζά. Γεια σου, Μαριζά. Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που έκανες χτες? Με τη θολούρα που είχα στο μυαλό μου, ναι, είμαι.
Έβαλα τα πράγματα σε μία τάξη. Έχω βάλει τεστ. Μπορείς να γράψεις και εσύ άμα θέλεις. Δεν είναι ανάγκη να έρθεις στην αίθουσα και από εδώ μπορείς. Ήρθε γιατρός χθες να συνεφέρει τον πατέρα μου. Είσαι ικανοποιημένος γι' αυτό? Όχι, γι' αυτό δεν είμαι. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα τίμημα. Η σκιά του πατέρα σου έπεφτε βαριά επάνω μας. Η σκιά από τις πράξεις σου έπεφτε βαριά επάνω μας. Η προδοσία. Μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια τώρα. Έχω βάλει ρυθμιστικά διαλύματα. Πότε αλλάζει η τιμή του πεχά, έχεις μελετήσει? Το ρωτάς. Χτες με το που έφυγε στρώθηκα στο διάβασμα. Το πρωί έκανα και επανάληψη. Μη χάνουμε άλλο χρόνο, μωρό μου. Κοίτα, Θάνο, δεν έχεις καταλάβει κάτι, ε? Δεν λέω τρελό και επικίνδυνο. Ωραία επικίνδυνο αυτό που έκανες χτες. Αλλά τώρα που τα λέμε εδώ έτσι ήρεμα, γιατί κουράστηκα κι εγώ πια. Δεν μπορώ να σε δω όπως έβλεπα. Και δεν είναι πείσμα αυτό που βγαίνει από μέσα μου μόνο και μόνο για να σε κάνω να πονέσεις. Δεν αισθάνομαι τίποτα για σένα. Τσάμπα με ταλαιπώρεις. Ειλικρινά δηλαδή στο λέω, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Εντάξει, Μαρία μου. Το κατάλαβα. Καλή καρδιά. Καλή καρδιά, ε. Θα υποφέρεις πολύ ακόμα, ρε. Ξέχασε τίποτα η Μαρίζα? Όχι. Ο κύριος Ανέστης με πήρε. Κάτι με ήθελε. Πάνω είναι. Όλο με το τηλέφωνο στο χέρι είναι και όλο το αναβάλει. Κοίτα να της μιλήσει καλά όταν σε πάρει. Αν η πρώτη λέξη που θα μου πει είναι συγγνώμη, να της μιλήσω καλά. Αν μου βγάλει το λάδι μέχρι να την πει, δεν ξέρω αν θα κρατηθώ. Δείξε λίγη επίοικια και εσύ, βρε Δέσποινα. Το έχει μετανιώσει, το ξέρω καλά. Έχουμε που έχουμε τη στενοχώρια μας με το γιο σου από χτες. Αμα αυτό που το βάζεις. Άκου στενοχώρια. Αντί να πίνετε νερό στο όνομά του που ήρθε το παιδί και σας τα είπε έξω από τα δόντια. Σ' αφήνω τώρα. Έρχεται προς τα δω. Θα σε πάρω αργότερα. Ακούς? Ο Ανέστη κάλεσε τον Φίλιππο να του μιλήσει. Με ποιον μίλαγες? Με το χασάπι μας. Τον πήραν τον συμβουλευτό για τα κρέατα. Θα την πάρεις τη Δέσποινα? Ε, το δουλεύω ακόμα. Μην βιάζεσαι. Ναι. Καλημέρα. Πώς και στο κρεβάτι, κύριε Ανέστη? Άρρωστος? Το φρόντισαν κάποιοι να με ρίξουν στο κρεβάτι, παιδί. Έλα, έλα, κάθισε. Το φρόντισαν κάποιοι? Ποιοι το φρόντισαν? Δεν σου είπε τίποτα η κόρη μου? Όχι. Έγινε κάτι μεταξύ σας? Πρώτο βράδυ χθες στο σπίτι μου, Φίλιππε. Και εκεί που περίμενα να κάτσουμε όλοι σαν οικογένεια στο τραπέζι, νιώπαντρος κιόλας. Α, ναι, συγγνώμη. Δεν σας ευχήθηκα κιόλας, τις ευχές μου. Ευχαριστώ, γιέ μου. Εκεί που λες που τρώγαμε, δεχτήκαμε μία επίθεση. Επ, πώς πάει? Κουμπάρα. Σε ευχαριστώ που συμφώνησες κι εσύ. Δεν σου κρύβω ότι πιέστηκα. Καταλαβαίνεις τώρα, όπως η Άσπα ήθελε για νονά την κολλητή της, έτσι ήθελα και εγώ για νονά τον κολλητό μου. Μάλιστα. Από την άλλη, αισιοδοξούσα μέσα μου ότι ύστερα από αυτό που έγινε χθες. Για ποιο πράγμα αισιοδοξούσες? Εντάξει τώρα. Το να μην λογαριάζεις τίποτα. Και να βγαίνεις και να λες ότι τα ψέματα τελειώσανε, πώς να το κάνω, είναι μαγιά. Δεν περίμενα ότι δεν θα σου πει τίποτα αυτό. Αλλά τίποτα. Ναι, το ξέρω. Μίλησα με τον Θάνο. Ούτως ή άλλως ή του ύψους ή του βάθους ήταν. Του βάθους από ό,τι έδειξε. Πάντως μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να σε ξανενοχλήσει. Ε, και τις 10 μέρες που τα απομένουν εδώ. Γιατί 10? Ε, τόσο του έδωσε η Μάγδα. Εντολή του πατέρα σου. Δεν μιλά σοβαρά. Σωστή αντίδραση. Σπυρό, να σου πω κάτι, μην πας να βγάλεις λάθος συμπεράσματα τώρα. 10 μέρες. Άντε και να περάσουν και γρήγορα. Έτσι και ήμουν να δω τι θα γινότανε. Άκου, φίλε μου, πακέτο. Όπως τα λες, αγόρι μου, πακέτο. Το μόνο παρήγορο σε αυτή την ιστορία είναι η στάση της κόρης μου, Φίλιππε. Ατσάλι. Ναι,
Αλλά για να μην μου πει τίποτα. Για να σε προστατεύσει μάλλον. Από τότε που έμαθα ότι ξαναβγαίνετε, δεν μπορείς να φανταστείς τι χαρά έχω πάρει. Αυτός είναι και ο λόγος που σε φώναξα. Ναι. Πείτε μου. Εγώ να σου πω, ρε Φίλιππε. Εσύ περιμένω να μου πεις. Τι πράγμα. Τι γίνεται. Πώς πάει. Ο άλλος το είχε προχωρήσει πολύ με τη Μαρίζα, εξού και τα πισωγυρίσματα στη σχέση τους. Και ξέρεις πάνω σε τι κολλάει καλύτερα το πράγμα. Στο. Στο, βέβαια, βέβαια, στο. Και σαν άντρας με μεγαλύτερα από σένα, επίτρεψέ μου να ξέρω τι σου λέω. Δεύτερο γάμο έκανα. Πώς νομίζεις ότι κολλάνε μαζί μου οι γυναίκες. Πάντως, στο. Στο, που λέτε. Δυσκολεύομαι τώρα, κύριε Ανέστη, να μιλάω μαζί σας για τέτοια θέματα. Γιατί, ρε Φίλιππε, μια κουβέντα κάνουμε και από το στόμα μου δεν πρόκειται να βγει τίποτα, τάφος. Δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό που σε ρωτάω. Λοιπόν, σ' ακούω. Κάτσε ρε μάνα, ακόμα δεν γεννήθηκε το παιδί, τι κάνει πελαγίτσα. Και ποιος είπε ότι θέλω να βγάλω το παιδί μου πελαγία. 9 και σήμερα. 9 και σήμερα. Του κόλλητα 9 μέρα, τα ξέρεις. Έλα. Όχι ρε παιδί μου, δεν το είπα σε σένα. Στο Θάνο το είπα. Να σου πω, έχεις όρεξη σήμερα εσύ. Ε? Χαιρετίσματα. Ο Θάνος λέει χαιρε... Το κλείσε. Ε, όχι τώρα. Δεν θα με βάλεις εσύ να πλακωθώ με τη γυναίκα μου για το πώς θα βγάλω την Μπέμπα. Θέλει να ακούσει το ονοματάκι της Πελαγία. Εντάξει, λογικό είναι για αυτή, σαν μάνα. 9 και σήμερα, ε. Σπύρο, μόνο εσύ το ξέρεις. Η Μάγδα δεν με νοιάζει να το πει πουθενά. Αλλά εσύ σε παρακαλώ, μην το πεις σε κανένα. Δεν μου το έλεγες νωρίτερα. Τώρα το είπα. Σε ποιον? Σε κάποια που από ό,τι κατάλαβα, παρακαλάει αυτές οι 10 μέρες να κρατήσουν πολύ περισσότερο. Ίσως να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι παλεύεται ακόμα η περίπτωση. Και τι κάνατε ολόκληρο Σαββατοκύριακο στις πέτσες, ε! Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με το ζόρι, κύριε Ανέστη. Είπα εγώ με το ζόρι. Βόηθα το όμως και εσύ λιγάκι, ρε πουλάκι μου. Κάνε λίγη ατμόσφαιρα. Μα αφού έτρωγε και κλειδωνόταν στο δωμάτιο. Πριν το φαγητό, βάλε λίγη μουσική, χαμηλώσε τα φώτα. Εσύ βιαζόσουν να στρώσει τα σουβλάκια στο τραπέζι. Μα αφού με ρώταγε κλειδωμένη, ήρθαν τα σουβλάκια. Πεινούσα, τι να κάνω. Ας τις έλεγες ναι και ας τα αφήνεις για αργότερα. Να βγαινε, να ακούγεται μουσική, να χαλάρωνε. Να την περίμενες με ένα τριαντάφυλλο. Γελάς. Αυτά που σου λέω είναι κλασικά πράγματα. Κολακεύονται με αυτά οι γυναίκες. Δηλαδή πώς, θα καθόμουν εγώ με τον τριαντάφυλλο και θα βάραγε στα ηχεία Μπιγιονσέ. Ποια Μπιγιονσέ, αγόρι μου, Πάριο. Πάριο. Στη Μαρίζα. Ωραία. Θα είχα δηλαδή τον Πάριο. Θα είχα τον τριαντάφυλλο να καθόμουν εκεί πέρα σαν να μην πω ποιον. Και θα είχα και 5 σουλάκια καρφωμένα στη μούρη μου να στάζουν τζατζίκια. Τζατζίκια. Να το πρόβλημα. Με τζατζίκι τα παρήγγειλες. Πες μου έτσι. Πες μου έτσι! Έλα, πάρε τη Δέσποινα. Είναι σε δίαιτα και περνάει δύσκολα. Δίαιτα! Απαπαπαπα! Θα έχει τα νεύρα της και θα ξεσπάσει σε μένα. Πάω να ξαπλώσω λίγο. Τότε σηκωθώ και είμαι πιο κεφάτη. Εγωίστρια! Στο καλό με σας που έχω μπλέξει. Εσύ μας έλειπες. Καλώς τον, ναι. Φρόσο. Τι έγινε, Μένιο? Από τότε που συνήλθα και έμαθα τι έχει συμβεί μεταξύ μας, όσο ήμουν φυτό. Τι έχει συμβεί? Πώς έγινε αυτό, ρε Φρόσο? Πώς έγινε, εσύ μου την έπεσες πρώτη ή εγώ? Σ' αφήνω γιατί μας την πέσανε. Οι κύριοι. Γνωριστήκατε με τα παιδιά? Δεν τους βλέπω και πολύ πρόθυμους για γνωριμίες. Πώς. Ο Στέλιος και ο Άκης. Τα μαντρούσκυλα.